στο γεφύρι της πλάκας, στο φόνο για το κρέμισμα, αλλά και στον αγώνα για την αναστήλωσή του. Στο γεφύρι της πλάκας, με τα 39 μέτρα άνοιγμα, με τα 19 μέτρα ύψους του, στο σύμβολο της νεότερης ιστορίας, στο κόσμημα της ανθρώπινης δημιουργίας, στο φυσικό τοπίο. Η Πανηπυρωτική πριν από λίγα χρόνια είχε διοργανώσει εκεί τις υπηρώτητες όφελες για την προστασία του γεφυριού, αλλά και του αράδου. Τις υπηρώτητες όφελες που θα είναι πάλι εκεί αυτό το καλοκαίρι. Και ήταν και τότε μαζί μας, είναι και εδώ σήμερα, οι Λαϊκάδες. Ας καλωσορίσουμε μια κομπανία που διάλεξε για όνομά της τον τρόπο που ονομάζονταν κάποτε η μουσική στην Ήπειρο. Δημήτρης Ρίζος στο κλαρίνο, Γιώργος Γκόγκος στο βιολί. Δημήτρης Ρίζος του Πλέωνα στο λαούτο, Ματίνα Τσίκα, κρουστά και τραγούδι και Δημήτρης Τσίπρας στο τραγούδι. Κοσμιλάτα, Τσουμέρκα που περήφανα, Μερατζιά. Τρία τραγούδια από τα Τσουμέρκα, από τα ορεινά της Άρτας. Χορεύουν, Πολιτιστικός Σύλλογος Καρταπιτσίων. Χορευτικός Όμιλος Πρέβεζας. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Κερασούντας Πρέβεζας, ο Κατσατόμης. Σύλλογος Υπηρωτών Βασάλων και Περιχώρων. Πολιτιστικός Σύλλογος Πραμαντιωτών Άρτας, Πράματα. Σύλλογος Ασιωτών, ο Μάρκο Μπότσαρης. Σύλλογος Υπηρωτών Νεαδίας. Σύλλογος Υπηρωτών Ηλιούπολης. Σύλλογος Πλατανούς Ασιωαννινών, η Αγία Παρασκευή. Πανηπυρωτικός Σύλλογος Νομού Ευβίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσοφορείου. Αδελφότητα Ανοκιατών Φιλιππιάδας και Περιχώρων Παπαγιώτης. Αδελφότητα Φιλιωτών Ιωαννίνων. Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατών. Πανηπυρωτική Ένωση Νομού Καβάλας. Πολιτιστικός Σύλλογος Δροσιάς Πετέλης Ιωαννίνων. Αδελφότητα Στελατινών Άρτας. Μετά είναι το Ρωμανό.